γιατί φοβάμαι ότι μέσα σε αυτό όλο το πλέγμα των συζητήσεων καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα με επικίνδυνα σχολεία, με επικίνδυνα κτίρια, με ανασφάλεια, μια πιστεύω λανθασμένη εικόνα. Ποια είναι η θέση δικιά σας και των σχολικών εφορίων? Η θέση δικιά μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα στις συμπεριφορές μας. Ναι. Περισσότερο παρά στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο μέγα θέμα το ατύχημα ενός παιδιού που έφερε το θάνατο για να το εκμεταλλεύονται κάποιοι για να ισοπεδώνουν το δημόσιο σχολείο. Είναι σημαντικό ότι όλοι τα παιδιά μας μεγαλώσαν σε αυτά τα σχολεία, όλοι και εμείς ήδη περάσαμε από αυτά τα σχολεία. Κάποια σχολεία έχουν χτιστεί παλαιότερα, κάποια έχουν χτιστεί το πρόσφατα. Βελτιώσεις υπάρχουν. Υπάρχουν η λειτουργία ασφαλείας του Υπουργείου Παιδείας, ένας θεσμός ο οποίος χρήζει αναβάθμισης, ναι. Οι οποίοι καθορίζουν με αναφορές τους σε κάθε σχολική μονάδα ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία, ποια είναι τα θέματα τα οποία μπορούν οι σχολικές εφορίες να δώσουν περισσότερη σημασία όσον αφορά, ναι, τα θέματα για ασφάλειας και την υλικοτεχνική υποδομή. Γι' αυτό δεν πρέπει να προκαλούμε ή να σπέρνουμε πανικό προς τους γονείς, προς την κοινωνία, προς τους εκπαιδευτικούς και να ισοπεδώνουμε κάποια. Τώρα με πρόλαβες, αγαπητέ Ντίνο, γιατί με όλο αυτό που συμβαίνει, που λέγεται, γράφεται και ακούγεται, είναι ευνόητο κάθε γονιός να σκέφτεται ότι στέλνει το παιδάκι του σχολείο και δεν ξέρει αν θα το πάρει πίσω. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Δηλαδή δημιουργούμε, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ένα άλλο άκρο, στο άλλο άκρο, που δημιουργούμε έτσι ένα φόβο και μια ανασφάλεια στους γονείς. Γι' αυτό είχαμε βγάλει αυτή την ανακοίνωση, για να καθησυχάσουμε τους γονείς, να καθησυχάσουμε τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία και να πούμε ότι αυτά τα οποία λέγονται, αυτά τα οποία έντεχνα πιστεύω εκμεταλλεύονται κάποιοι και σπέρνουν πανικό, δεν πρέπει να έχουμε τα αυτιά ανοιχτά για να πούμε αυτά τα θέματα. Τα σχολεία μας, οι σχολικές μονάδες, είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν κάποιοι έχουν επισκεφθεί σχολεία της Ευρώπης ή άλλων χωρών, θα δουν και θα κρίνουν και θα συγκρίνουν ότι τα σχολεία μας είναι σε άριστη κατάσταση και σε τετραγωνικά μέτρα και σε υποδομές, αλλά κυρίως είναι σχολεία τα οποία προσφέρουν και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς φιλικών περιβάλλων για να περνούν όλη την καθημερινότητα τους με σκοπό πάντα την εκπαίδευση και τη μόρφωση. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Ντίνο Έλληνα, θα τα πούμε και από κοντά, γιατί το θέμα θα είναι στην επικαιρότητα συνέχεια αυτό και να δούμε.